Έχουμε τον κύριο Πελάη μαζί μας για να το ρωτήσουμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στα ξενοδοχεία, αν έχουν προσληφθεί όλοι οι ξενοδοχοπάλληλοι. Γνωρίζουμε όπως έχετε ετοιμάσει και μια σειρά κινητοποιήσεων. Ήδη έχετε προχωρήσει κάποιες και ετοιμάσετε και καινούργιες. Καταρχήν έχουν ανοίξει περίπου 15 ξενοδοχεία από τα μεγάλα 50 ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί είναι ελάχιστοι. Βιώνουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας εντατικοποίησης, γιατί η εργοδοσία προσπαθεί να βγάλει κέρδη ακόμα και σε αυτή τη χρονιά, λειτουργώντας με μειωμένο προσωπικό, μη εφαρμόζοντας ουσιαστικά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως πρέπει. Όπως δουλεύουν ελάχιστοι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι είναι απ' έξω. Λοιπόν, και καλούνται να ζήσουν με 9 ευρώ την ημέρα για τον επόμενο χρόνο. Βεβαίως και αυτοί που εργάζονται με την παραβίαση των συμβάσεων δεν θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτούς που παίρνουν τα 5,34 από το κράτος, όταν τα πάρουν, γιατί ακόμα δεν τα έχουν πάρει όλοι. Την πληρωμή του Ιουνίου δεν έχει γίνει για όλους τους εργαζόμενους ακόμα. Βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο στην Κέρκυρα, είναι για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό, που είναι διπλάσιος αριθμός και από τους ξενοδοχοϋπάλληλους, και οι οποίοι οι μισοί καλούνται να ζήσουν με 1.200 ευρώ 3 επιδόματα ανεργίας, δηλαδή Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, των 400 ευρώ, και οι άλλοι μισοί με 0 εισόδημα, διότι ξεπέρασαν τις 80 μέρες του πλαφόν της επιδότησης ανεργίας την προηγούμενη χρονιά και πετάγονται έξω και από αυτό το επίδομα ανεργίας. Με αποτέλεσμα ακριβώς να παίρνουν 0 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Την ίδια ώρα υπάρχει μέσα στο νόμο μία διάταξη για ενίσχυση για 2 μήνες παράταση, αναστολή εργασίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις και 1 μήνα για τις επισιτιστικές, που ουδείς επιχειρηματίες, γιατί είναι ακριβώς στο χέρι τους, ουδείς επιχειρηματίας έχει φροντίσει να βγάλει σε αναστολή τους εργαζόμενους να πάρουν έστω αυτούς τους 2 μήνες που δεν λύνουν το πρόβλημά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ελάχιστο τους το αρνούνται και αυτό. Με πρωτοπόρο σε αυτή την ιστορία τον πολυεθνικό όμιλο την TUI, η οποία έχει χιλιάδες εργαζόμενους έξω σε όλη τη χώρα, κοντά 200 εργαζόμενους στην Κέρκυρα, χωρίς να τους έχει κάνει έστω αυτή την αναστολή. Εμείς κάνουμε κινητοποιήσεις καταγγέλλοντας τη στάση της εργοδοσίας στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή που λειτουργούν. Ήδη έχουμε βγει από ένα τριήμερο αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε όμως μπροστά τις κινητοποιήσεις, γιατί τα εισοδήματα 3.300 για τους ξενοδοχοϋπάλληλους για ένα χρόνο, 9 ευρώ την ημέρα, 1.200 για τον μισό επισιτισμό, 3,3 δηλαδή την ημέρα, και ο άλλος μισός επισιτισμός τουρισμός με 0 ευρώ την ημέρα μέχρι του χρόνου το Μάη, θα πεθάνει ο κόσμος στην πείνα, στην κυριολεξία. Γι' αυτό λοιπόν 4 Σεπτέμβρη έχουμε απεργία στην Κέρκυρα στον επισιτισμό τουρισμό, μεγάλο συλλαλητήριο, και απαιτούμε να αλλάξει η κυβέρνηση την πολιτική της, να δώσει εισόδημα στους εργαζόμενους στον τουρισμό, που τόσα χρόνια παρήγαγαν 120 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια στην τουριστική οικονομία και στους μεγάλους ομίλους. Αυτά τα χρήματα πρέπει, μέρος αυτών των χρημάτων, να επιστρέψει για την επιβίωση των εργαζομένων στον τουρισμό.